Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα δούμε τα βήματα που κάνω ως make-up artist για να προετοιμάσω διαφορετικούς τύπους επιδερμίδας ανάλογα την περίσταση. Να διευκρινίσω ότι το μακιγιάζ που φοράω αυτή τη στιγμή είναι το προηγούμενο βίντεο, δηλαδή είναι τα Foxy Eyes της Bella Hadid, απλώς έχω βγάλει τους φακούς επαφής. Και βέβαια να βγάλω το τεράστιο disclaimer ότι δεν είμαι αισθητικός, δεν έχω γνώσεις δερματολογίας επίσης. Ό,τι ξέρω, το ξέρω εμπειρικά και μετά από μία στοιχειώδη έρευνα, ώστε να μεταχειρίζομαι τα πρόσωπα με ασφάλεια και με σχετική αποτελεσματικότητα όσον αφορά τα προϊόντα. Εάν λοιπόν σας ενδιαφέρει να δείτε τη δική μου μέθοδο προετοιμασίας διάφορων τύπων δέρματος, πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχάς να πω πάρα πολύ σύντομα πως οι τύποι δέρματος διαχωρίζονται σε ξηρό, κανονικό, μεικτό και λιπαρό. Εάν δεν ξέρετε τι τύπο δέρματος έχετε και πού υπάγεστε, μπορείτε να κάνετε το εξής πολύ απλό πείραμα: να κάνετε ντους και με το που βγείτε από το ντους για μία ώρα να μην βάλετε τίποτα στο πρόσωπό σας. Εάν τραβάει και δεν το ανέχεστε, σας είναι πολύ δυσάρεστο, το νιώθετε ξηρό και βλέπετε λεπτές γραμμούλες και χαρακές σχεδόν να σχηματίζονται ανεξαρτήτως ηλικίας, σημαίνει ότι μάλλον είναι ξηρό. Μπορεί να είναι και αφυδατωμένο σε αυτή την περίπτωση, χωρίς να είναι ξηρό. Είναι άνθρωποι που βγαίνουν από το ντους και μετά από μία ώρα γυαλίζουν παντού. Αν λοιπόν έχει γυαλάδα, πιθανότατα είναι λιπαρό. Αν έχει γυαλάδα μόνο στη ζώνη ταφ και το υπόλοιπο είναι κανονικό ή και ξηρό, το έχετε μεικτό. Εμένα η δική μου γνώμη είναι, χωρίς να είμαι ειδικός, επαναλαμβάνω, συμβουλευτείτε δερματολόγο πριν ακολουθήσετε το τι σας λέει μια κοπέλα στο ίντερνετ. Εγώ πιστεύω γενικά, όσον αφορά το skincare, σαν θεσμό, στην προστασία από τον ήλιο, ήπιο καθαρισμό και ενυδάτωση. Όλα αυτά τώρα ανάλογα τον τύπο του δέρματος. Τα βήματα που λέω θεωρώ ότι ισχύουν για όλους, οι υφές όμως δεν ισχύουν για όλους και εκεί είναι που μπαίνουν τα προϊόντα που θα σας δείξω σήμερα. Πολλοί με ρωτάτε και αν υπάρχουν υποαλλεργικά προϊόντα και πολλά δηλώνουν υποαλλεργικά. Αυτό συνήθως σημαίνει ότι έχουν ελεγχθεί μεν στο εργαστήριο για πολλές γνωστές αλλεργίες, αλλά όχι για όλες. Ανά πάσα στιγμή της ζωής του, ένας άνθρωπος μπορεί να παρουσιάσει αλλεργία στο οτιδήποτε, ανεξαρτήτως του αν ήταν αλλεργικός πριν σε αυτό ή όχι. Ακόμα και στο νερό έχω ακούσει σε πάρα πολύ ακραίες περιπτώσεις. Οπότε δεν υπάρχει 100% εγγυημένα υποαλλεργικό προϊόν. Το αντιμακιγιάζ που χρησιμοποιώ είναι ένα νερό μισελέρ. Τώρα σας δείχνω τη Διαντερμίν, αλλά είναι τυχαίο. Δηλαδή είναι το τελευταίο που προμηθεύτηκα. Μπορεί να ξεβάψει κανείς πολλές φορές το ίδιο σημείο, κάτι που πολύ συχνά χρειάζεται, ας πούμε, σε φωτογράφηση με ένα μοντέλο που θα έχει 4-5 looks επάνω του μέσα σε μια μέρα, χωρίς να προκαλέσει κανέναν ερεθισμό. Αυτή είναι η εμπειρία μου από αυτά. Τα νερά μισελέρ τα εμπιστεύομαι, μ' αρέσουν και τα συμπαθώ. Μετά, υπάρχει η επιλογή του τόνερ. Έχω εδώ ένα καταπληκτικό, είναι της εταιρείας Cretan B, που είναι κριτική. Το τόνερ, όπως και το νερό μισελέρ, θα το χρησιμοποιούσα σε όλους, ανεξαρτήτως τύπου δέρματος. Οπότε, μετά το νερό μισελέρ, μετά το ντεμακιγιάζ, πολύ συχνά χρησιμοποιώ αυτό. Μετά, έχω δύο σέρουμ. Αυτά είναι καινούργια αποκτήματα. Παρεμπιπτόντως, τίποτα δεν είναι sponsored από αυτά που σας δείχνω. Όπως πάντα, αν κάτι κάνω sponsored μια μέρα, θα σας το πω. Έχω ένα σέρουμ το οποίο το χρησιμοποιεί κυρίως σε κανονικές με λιπαρές επιδερμίδες. Είναι της Embryolisse. Φυσικά, όλα θα σας τα έχω γράψει στην οθόνη και κάτω, στο κουτί της περιγραφής. Και ο λόγος που το χρησιμοποιώ αυτό καμιά φορά μόνο του είναι γιατί προσφέρει ενυδάτωση ως ένα βαθμό, αλλά δεν κολλάει καθόλου. Δεν μένει να κολλάει, δεν μένει να γλιστράει, δεν αφήνει υπόλοιμα παρά μόνο μία αναζωογόνηση και μία λάμψη και πολλές φορές σε λιπαρή επιδερμίδα είναι ό,τι πρέπει και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Έχω λοιπόν ένα σέρουμ που το θεωρώ κατάλληλο για λιπαρές επιδερμίδες γιατί είναι τόσο ελαφρύ και ένα σέρουμ το οποίο προσφέρει και λάμψη, λαμπυρίζει λίγο, της Λαούτα και είναι λίγο πιο παχύρευστο, λίγο πιο μπαμπάτσικο και το θεωρώ ιδανικό για ξηρές επιδερμίδες. Όπως είπα και πριν, υπάρχουν και οι μεικτές επιδερμίδες, οπότε δεν θα διστάσω σε έναν άνθρωπο να βάλω και τα δύο ανάλογα την περιοχή του προσώπου. Αυτό είναι κάτι που δεν βλέπω εγώ απαραίτητα με το καλημέρα, με το που τον δω, οπότε ρωτάω συνήθως. Αν δεν ξέρει, δεν μπορεί να μου πει καμία πληροφορία, τότε το κρατάω απλούστατο, βάζω απλώς μία κρέμα ενυδατική που κακό δεν μπορεί να κάνει σε κανέναν και η κρέμα αυτή είναι της Embryolisse, είναι μια κρέμα που χρησιμοποιώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η συγκεκριμένη είναι για όλους τους τύπους δέρματος. Αυτή που είναι για όλο τον κόσμο, που κανείς δεν παρουσιάζει αντίδραση ποτέ, που μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις ακόμα και με μια μπατονέτα για να ξεβάψεις ορισμένα σημεία, γιατί απομακρύνει μεν το μακιγιάζ, αλλά ενυδατώνοντας παράλληλα. Χρησιμοποιείται, έχω ακούσει, και ως primer. Για μένα το ίδιο πράγμα είναι. Μια επιδερμίδα ενυδατωμένη είναι προετοιμασμένη, άρα δεν χρειάζεται extra primer. Άρα για μένα ναι, τα κάνει όλα. Και είναι και αυτή που χρησιμοποιώ εγώ πρωί βράδυ. Μετά, καινούργια απόκτημα, δεν το συμπαθώ πάρα πολύ. Όχι το προϊόν ωραίο είναι, ενώ τις κρέμες ματιών δεν τις χρησιμοποιώ πάρα πολύ, διότι διαπιστώνω ότι αν βάλω κρέμα ματιών τελευταία στιγμή, κάνει βέβαια καλό στο δέρμα, αλλά ξαφνικά νιώθει τόσο ενυδατωμένο και τόσο πλήρες,
που αρχίζει μετά και ξερνάει που λέμε το προϊόν. Οπότε αυτό το χρησιμοποιώ κυρίως σε μεγαλύτερες ηλικίες, ίσως λίγο πιο όριμες επιδερμίδες που θέλουν την οποιαδήποτε έτσι ενίσχυση, ακόμα και τις τελευταίες στιγμές, για να καθίσει καλύτερα το κονσίλερ. Μετά, πολύ βασικό, έχω ενυδατικό χιλιών της εταιρείας Dr. Lip, το Nipple Balm που σας έχω ξαναδείξει. Δεν χρησιμοποιείται μόνο στα χείλη, αλλά και στους αγκώνες και σε διάφορα ξηρά σημεία. Οπότε αυτό είναι πάντα κάτι που βάζω στην αρχή του μακιγιάζ, ανεξαρτήτως του ποιον βάφω και για τι σκοπό. Μετά, φυσικά το έχετε δει άπειρες φορές, το primer ματιών, το διάφανο. Αυτό θα το βάλω για να προλάβω τη λιπαρότητα που μπορεί να εμφανιστεί στο βλέφαρο. Είναι δηλαδή αόρατο. Αν βάλω σκιά από πάνω, την κρατάει σε εξαιρετική κατάσταση, με φοβερή απόδοση και όλα αυτά. Αν δεν βάλω σκιά, δείχνει λίγο και ματ το βλέφαρο, χωρίς να κινδυνεύει να αναπτύξει λιπαρότητα. Τώρα, με τα primers προσώπου ποτέ δεν έχω πορωθεί πάρα πολύ, αλλά έχω τη Benefit, το Porefessional, το οποίο αρκετές φορές καμουφλάρει την εμφάνιση των ανοιχτών πόρων. Δεν κάνει κάτι για τις λεπτές γραμμές και τις ρητίδες, μόνο για τους πόρους, και αυτή αν είναι ελαφρώς διασταλμένη και σε καλά ενυδατωμένη επιδερμίδα. Και έπειτα έχω το θαυματουργό και απίστευτο Makeup Blend της Kryolan, το οποίο κάνει τα πάντα, είναι κυρίως αραιωτικό για προϊόντα μακιγιάζ, αλλά επίσης χρησιμοποιείται και μόνο του, παραμένει ελαστικό το μακιγιάζ που μπαίνει από πάνω. Οπότε ένα primer που χρησιμοποιώ κυρίως για λιπαρές επιδερμίδες και για την καταπολέμηση της γυαλάδας που μπορεί να εμφανιστεί, είναι αυτό. Σας έδειξα 10 προϊόντα, από το αντιμακιγιάζ μέχρι και το primer για οποιαδήποτε περίσταση. Οπότε πάμε να δούμε ένα-ένα τα βήματα που κάνω. Δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη ρουτίνα, εξαρτάται σε τι κατάσταση θα είναι το πρόσωπο που θα αναλάβω. Αν κάποιος μου έρθει εντελώς αμακιγιάριστος, καθαρός, έτοιμος, φρέσκος και έχει βάλει τη δική του ενυδατική πρόσφατα όμως, να μην έχει περάσει 2 ώρες στο μετρό και στα καυσαέρια, τότε δεν τον πειράζω καθόλου, δεν κάνω τίποτα διαφορετικό. Δεν υπάρχει λόγος να τα κάνει ο άνθρωπος αυτός πριν 10 λεπτά αυτά τα βήματα και εγώ να τον ξεβάψω και να του βάλω όλα τα δικά μου επάνω. Δεν το βρίσκω απαραίτητο. Οπότε κάθομαι και τον βάφω κατευθείαν. Εάν δεν έχει ενυδατώσει, αλλά έχει καθαρίσει το πρόσωπό του, τότε κάνουμε μία μικρή κουβέντα για το πώς νιώθει, τι τύπο δέρματος πιστεύει ότι έχει και όλα αυτά, και έτσι δρώ αναλόγως. Αυτά τα δύο βήματα, αυτά τα τρία θα σας πω τώρα, αυτά τα τρία βήματα είναι που συμβαίνουν πάντα. Ανεξαρτήτως ανθρώπου, εποχής, τα βάζω πάντα. Αυτή την ενυδατική τη βάζω πάντα, ενυδάτωση χιλιών κάνω πάντα και primer για σκιά βάζω πάντα. Κάλλιστα παραλείπω πολύ συχνά το toner, τα serum, μπορώ να τα παραλείψω, πολύ συχνά παραλείπω την κρέμα ματιών και φυσικά πολύ συχνά παραλείπω και τα primers. Οπότε έχω αυτά τα τρία στάνταρ βήματα που κάνω σε όλους, δηλαδή ενυδατωμένο πρόσωπο, ενυδατωμένα χείλη και προετοιμασμένα βλέφαρα. Αλλά εκεί έρχεται μετά και μπαίνει η περίσταση για την οποία βάφω τον άνθρωπο. Π.χ. συνήθως αν είναι να μακιγιάρω κάποιον για να βγει έξω, αν είναι βραδινό το μακιγιάζ ή νηφικό, θέλουμε διάρκεια, δηλαδή με ενδιαφέρει εκεί να χρησιμοποιήσω και προετοιμαστικά προϊόντα που θα κάνουν το μακιγιάζ να διαρκέσει πολύ περισσότερες ώρες, όπως είναι το primer σκιάς ή το primer του προσώπου για τους πόρους ή το primer για τη λιπαρότητα. Ενώ για παράδειγμα σε μια φωτογράφηση που συνήθως το μοντέλο είναι και νεαρότατο και θέλουμε μια επιδερμίδα που να γυαλίζει σχεδόν σαν βρεγμένη, σχεδόν σαν λιπαρή, δεν με ενδιαφέρει καθόλου το να έχει διάρκεια όλο αυτό. Μας απασχολούν οι υφές. Πώς θα φαίνεται, λες και αναβλύζει νερό από το δέρμα. Πώς θα φαίνεται πάρα πολύ ενυδατωμένο, πάρα πολύ υγιές. Μπορεί πολλά βήματα να τα επαναλάβω κιόλας. Π.χ. το σέρουμ που σας ανέφερα εδώ, το πιο θρεπτικό, το πιο βαρύ πυροβολικό, που έχει και λίγη λάμψη μέσα, έχει κομματάκια μόρια που ηριδίζουν. Θα το βάλω σίγουρα πάνω στο πρόσωπο και θα βάλω και την ενυδατική, θα το τικάρω δηλαδή, θα το παραφορτώσω στη λάμψη και στην ενυδάτωση και σε όλη αυτή την υγεία. Και ενδιάμεσα στα βήματα θα βάλω και αρκετές φορές το toner. Έχω διαπιστώσει ότι αν βάζω το toner και μετά κατευθείαν την κρέμα από πάνω και μετά ξανά το toner και μετά άλλη κρέμα και όλα αυτά, είναι λες και κλειδώνει αυτή την ενυδάτωση και φεγκοβολάει, λάμπει από απόσταση. Και αυτό στο φακό γράφει πάρα πολύ καλά, απλώς δεν διαρκεί καθόλου. Κάτι το οποίο θα παρατηρήσατε είναι ότι δεν υπάρχει προϊόν προστασίας από τον ήλιο εδώ μέσα, ενώ είναι το πρώτο που ανέφερα στην αρχή και πράγματι το θεωρώ απαραίτητο κάθε μέρα για όλο τον κόσμο ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, αλλά δεν έχει θέση σε ένα μακιγιάζ το οποίο πρόκειται να φωτογραφηθεί, γιατί κακά τα ψέματα τα περισσότερα φωτογραφίζονται τώρα πια. Ο υψηλός δείκτης προστασίας πάνω από 10-15 κινδυνεύει να μας δώσει το εφέ του flashback που λέμε, κινδυνεύει να κάνει flashback, που είναι αυτή η λευκή ή ελαφρώς γκρίζα εμφάνιση στο πρόσωπο που δεν φαίνεται με γυμνό μάτι, είναι απλώς συνήθως το συστατικό zinc που αντιδρά με το flash της κάμερας, αν και επίσης υπάρχουν και πούδρες που κάνουν flashback γιατί περιέχουν το συστατικό σίλικα. Είναι βέβαια και κάποιες περιπτώσεις στις οποίες είναι απαραίτητο
και δεν κινδυνεύουμε να έχουμε flashback από αυτό. Όπως για παράδειγμα, αν είναι μια φωτογράφηση μαγιό στην παραλία και το μοντέλο πρόκειται να είναι όλη μέρα κάτω από τον ήλιο, εξυπακούεται ότι πρέπει να βάλει αντιλιακό πολλές φορές και να το ανανεώνει, αλλά εκεί αυτό δεν μας απασχολεί γιατί με φυσικό φως πιθανότατα δεν θα χρειαστεί flash. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας κάλυψε, ελπίζω να ήταν χρήσιμο για κάποιους. Ό,τι ερωτήσεις, απορίες και τέτοια έχετε, φυσικά μου τις αφήνετε κάτω στα σχόλια. Βρείτε με και στο Instagram, θα έχω το όνομα στην οθόνη και στο κουτί της περιγραφής, όπως κάθε φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!